Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μου δύο λόγια, σε παρακαλώ, για τη μεγάλη σας νίκη σήμερα. Σήμερα, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο για μας, γιατί είχαμε και κάποιες ελλείψεις, κάποιους τραυματισμούς που και αυτό μας περιόρισε λίγο στο να έχω λύσει το πάγκο. Το παιχνίδι αρχίσαμε καλά, θεωρώ, αλλά κάποια λάθη των διαιτητών στο πρώτο σετ, που ήταν αρκετά λάθη, μας στέλνει το πρώτο σετ. Μετά αυτό λίγο μας κόστισε και δεν είχαμε μετά καλή απόδοση στα επόμενα δύο σετ. Τέταρτο σετ, κάποια στιγμή φάνηκε ότι τα έχουμε παρατήσει. Το σκορ πήγε 18-11, 19-12 κάποια στιγμή. Σωστά. Η μία ομάδα θεώρησε ότι έχει κερδίσει και πλέον είναι διαδικαστικό το παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε από εκεί και πέρα, είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια πόντο-πόντο, να αρχίσουμε να ρισκάρουμε στο σέρβις και πόντο-πόντο να δούμε, να πλησιάσουμε, ο στόχος ήταν στην αρχή, και μετά διεκδικήσαμε το σετ, και εγώ θεωρούσα ότι αν πέραμε εκείνο το σετ θα πέραμε και τον αγώνα, γιατί η άλλη ομάδα σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ απογοητευμένη. Ήταν ένα παιχνίδι καθαρά δικό της, κινδύνευε να το χάσει. Έγινε αυτό, μας βγήκε το ρίσκο στο σέρβις, μετά κάναμε αρκετά μπλοκ, μπήκαμε με άλλον αέρα γενικά, δηλαδή αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο κοίταζα να λύσω, γιατί δεν είχαμε αυτή την ενέργεια που είχαμε με το Παμοχαϊκό ή με άλλα παιχνίδια Ολυμπιακό, ήμασταν λίγο υποτονικοί. Και με αυτό το κλίμα το υποτονικό δεν μπορείς να παίξεις καλό βόλεϊ. Και προσπαθούσα λίγο να το αλλάξουμε. Μάλλον το αλλάξαμε τυχαία από την προσπάθεια που κάναμε, υπερπροσπάθεια θα μπορούσαμε να κάναμε. Και ήρθε το σετ αυτό και ήρθε και το παιχνίδι μετά. Όπως ήταν τα φυσιολογικό από το. Το κλειδί λοιπόν του όλου του αγώνα ήταν το συγκεκριμένο σετ. Ναι, νομίζω ναι. Γιατί από εκεί και έπειτα αρχίσαμε και παίζαμε καλά. Δηλαδή όσοι είδαν το παιχνίδι αυτό, βγάλαμε άμυνες δύσκολες. Ήταν πάρα πολύ μαχητική, πάρα πολύ αγωνιστική και η άλλη ομάδα απλώς μας παρακολουθούσε κάποια στιγμή. Αυτό νομίζω ήταν το κλειδί, ότι ξαφνικά παίξαμε όπως μπορούμε να παίξουμε στο κλίμα που μπορούμε να παίξουμε. Η συνέχεια είναι με τον Παναθηναϊκό βέβαια. Είναι δύσκολη συνέχεια. Είναι δύσκολη συνέχεια. Γιατί έχουμε ακόμα θέματα εμείς, έχουμε προβλήματα ακόμα, δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα ήθελα να είμαστε. Δεν ξέρουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε, να σας πω την αλήθεια, και όλα αυτά τα αποτελέσματα και εμένα με αφήνουν λίγο έκπληκτο. Όταν δηλαδή δεν έχουμε τόσο καλή απόδοση και μπορούμε να κερδίσουμε τέτοιες ομάδες, αυτό αν μη τι άλλο σου αφήνει θετικά συμπεράσματα για τη συνέχεια. Και θα δούμε μέχρι το Δεκέμβριο, εγώ θεωρώ ότι μέχρι τότε να δούμε πού θα είμαστε βαθμολογικά, να δούμε αν όντως θα αρχίσουμε να βελτιωνόμαστε, και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε. Τώρα θα είναι τετράδα, θα είναι οκτάδα, θα είναι υποβιβασμός, δεν ξέρω. Όχι, δεν το θέλουμε καθόλου αυτό.